Λοιπόν, πάμε στα οικονομικά. Χθες είδαμε και τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στόχος είναι να βοηθηθεί η μεσαία τάξη, όπως είπε. Μίλησε και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και το ποια μέτρα έχουν μπει. Τα 4 είναι ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής, τα οποία έχουν βοηθήσει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ποια είναι αυτά. Καθολική δήλωση εσόδων-εξόδων στο My Data. Είναι η υποχρεωτική εφαρμογή από 1η-1η του 25 θα είναι. Η ειδική εφαρμογή στο My Data για παραστατικά μέσω των smartphones. Το δεύτερο είναι το ψηφιακό πελατολόγιο που πάτε και προηγουμένως, για να μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις και συγκρίσεις σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ. Ψηφιακό δελτίο αποστολής, υποχρεωτική έκδοση παραστατικών διακίνησης προϊόντων σε ψηφιακή μορφή, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο και έχει βοηθήσει στην φοροδιαφυγή. Και τέλος, καθολική επέκταση ηλεκτρικού τιμολογίου. Και αυτό θα το δούμε ότι ακριβώς εντός του 2025 και το συγκεκριμένο. Βλέπουμε ότι οι εφαρμογές, όπως είπαν και οι αρμόδιοι, έχουν βοηθήσει ώστε έχουν μειωθεί κατά 90% οι επισκέψεις στην εφορία. Αλλά θέλω να σας πω ότι και για πρώτη φορά καταγράφεται και στον κόσμο, γιατί έγινε μια δημοσκόπηση της Pulse που λέει ότι η κυβέρνηση, ενώ ακούμε τόσο καιρό ότι πηγαίνει πολλά στους κατένθες για το θέμα της ακρίβειας που είναι τεράστιο και ουδής μπορεί να μην το δει, φαίνεται όμως ότι για το θέμα της φοροδιαφυγής το μεγαλύτερο ποσοστό λέει ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Στη δεύτερη σελίδα, αν γυρίσεις, δηλαδή το 59% στη συγκεκριμένη κάρτα, πιστεύει ότι τουλάχιστον στο τομέα που αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, και εδώ θα δώσω πάσα στους καλεσμένους μας, βήματα, κύριε Κάντα, δεν ξέρω, ναι. Βλέπω ότι, συγγνώμη, μπορεί να το κύριο Κάντα, ο κύριος Κατσαπής λίγο του συνταξιούχος, ο κύριος Καφούρης θα μας μιλήσει, πώς μπορούσε λόγο, γιατί είναι απασχολεί το θέμα της αγοράς και των καταστημάτων. Και ο κύριος Μπούρλος είναι μαζί μας, και ο Δημήτρης Μπούρλος, ο δικηγόρος και άνθρωπος μας. Προσθέτω ένα στοιχείο, καλημέρα. 8 στους 10 λένε ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση διασύνδεση των ΠΟΣ με την ΑΔΕ. Ναι. Έχουμε και τι. 8 στους 10. Και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είναι θετικά για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, στην οποία ήρθαν παρόδο, εμείς τη θεωρούμε τη μεγαλύτερη μάστιγα, έχουν περάσει πάνω από το πετσί μας. Γιατί η διασύνδεση είναι μια διαδικασία η οποία έφερε στα όρια της απόγνωσης εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να το εφαρμόσουν. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, χωρίς να φταίτε. Δεν ήταν έτοιμο το σύστημα. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ πήγα και διαμαρτυρήθηκα έντονα, γιατί είναι καλό όλα αυτά να εφαρμόζονται, να ψηφιοποιηθούμε, να διασυνδεθούμε, να καταπολέμησουμε την φοροδιαφυγή όταν μπορούμε. Και ταυτόχρονα πήγε και έπεσε και από πάνω σαν κερασάκι και η ψηφιακή κάρτα για το λιανεμπόριο. Πέρασαν μήνες πραγματικά δραματικούς άνθρωποι με ένα κατάστημα με μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν μπορούσαν ούτε καν να βρουν την επιχείρηση που θα το καταφέρει να το φέρει αυτό σε πέρα. Εμπάθετος, τώρα τελειώσαμε. Όμως τώρα που τελειώσαμε, πρέπει να δούμε πώς αυτό θα γυρίσει προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Καθάρισαν πολλά χρήματα πάντως. Άσπεσαν πολλά χρήματα. Και τι λέω εγώ, αφού βλέπουμε να αυξάνονται τα έσοδα, δώστε κίνητρο σε συνεπείς, μειώστε την φορολογία στις επιχειρήσεις που είναι πια απόλυτα διαυγής, διασυνδεδεμένες, μειώστε το μη μισθολογικό κόστος για αυτούς που χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα, γιατί βγαίνουν οι υπουργοί και λένε αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνονται τα έσοδα. Για να μπορέσουμε όμως να δούμε να αναπτύσσεται η οικονομία, πρέπει να δώσουμε ένα κίνητρο. Διασυνδεθήκες, είσαι με ψηφιακή κάρτα, μείωσε ακόμα περισσότερο το μη μισθολογικό κόστος. Καλά το κάνουμε. Έχει μειωθεί 4 μονάδες και περιμένουμε και μία. Όμως δεν φτάνει. Ακόμα η Ελλάδα είναι ακριβή χώρα και πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί αυτά έρχονται σαν κερασάκι και κάθονται πάνω από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το οποίο εμείς το στηρίζουμε πάντα ως κλάδος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πελάτες μας. Προφανώς, αλλά οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν. Αλλά δεν πάει να βγαίνει από την πλάτη της επιχείρησης. Βλέπουμε τα ενίκια και κινούνται σε εξωφρενικούς ρυθμούς. Οι ιδιοκτήτες έχουν μπει σε μια δυστυχώς μάλλον παράλογη ψευδαίσθηση ότι η οικονομία ανθεί. Άρα διπλασιάζουν τις απαιτήσεις τους όταν έρθει η ώρα. Τρέλα. Τρέλα. Υπάρχει το κόστος ενέργειας, το συζητάτε κάθε φορά. Πάλι τρέλα. Αυτό. Το γνωρίζω πάρα πολύ, πώς φαίνεται. Θα δούμε αν θα βρεθεί. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε πώς αυτό θα το κρατήσουμε χαμηλά, γιατί ξέρετε, έρχεται η στατιστική αρχή για να ανακοινώνει τζίρους. Οι τζίροι δεν αυξάνονται αντίστοιχα με το πληθωριστικό κόστος, με την αύξηση των εξόδων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Κινδυνεύουν, λέτε. Οι οποίες είναι στα όρια. Ακροβατούν. Ή αλλάζουν θέσεις όταν έρθει να προσαρμοστεί το ενίκιο.